Κύριε Καραλή, σας βλέπουμε εδώ στο Δημαρχείο της Τρίπολης. Είχατε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο. Φαντάζομαι είναι ότι τελειώνει το έργο της πλατείας Αγίου Βασιλείου και πλέον τα ταξί πρέπει να βρουν και τη θέση τους γύρω από αυτήν. Ναι, βέβαια υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και ήρθαμε σήμερα εδώ έτσι ώστε να μπουν οι σημάνσεις οι οποίες θα προσδιορίζουν το νέο χώρο στάθμισης στα ταξί. Βέβαια, έχουμε τη διαβεβαίωση του Δημάρχου για κάποιες θέσεις που θα πάρουμε εκεί τελικές, αλλά δεν είναι ακόμα της στιγμής, γιατί το έργο καθυστερεί και έτσι ώστε αν ο Δήμος δεν μπορέσει να παραλάβει το έργο, έτσι ώστε να μπουν οι νόμιμες ταμπέλες κατόπιν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπάρχει έγκριση για αυτό το σκοπό, είμαστε ακόμα σε αναμονή. Έτσι ακριβώς, θα είστε ακόμα σε αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί τελείως η πλατεία. Αυτό που ρωτάει αρκετός κόσμος είναι αν τα ταξί τελικά θα επιστρέψουν στον κύκλο πάνω της πλατείας. Στον κύκλο δεν υπάρχει κύκλος και δεν θα επιστρέψουν πάνω στον κύκλο. Θα μείνουμε στα δύο διαζώματα αριστερά όπως μπαίνουμε στην πλατεία και δεξιά όπως φεύγουμε προς την Εθνομαρτύρο και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Θα πραγματοποιηθεί και άλλη επίσκεψη εδώ στον Δήμαρχο για να δούμε ύστερα και από τις εισηγήσεις της τεχνικής του υπηρεσίας πώς ακριβώς θα οριοθετηθεί ο νέος χώρος στάθμισης ταξί. Σας βρίσκει σύμφωνος αυτός ο νέος χώρος, αυτός που μας είπατε? Ναι, μας βρίσκει. Υπάρχουν κάποιες διαφορές. Ας τις δούμε αυτές το επόμενο διάστημα, να δούμε πού ακριβώς θα πάμε. Ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό είναι τα POS, τα οποία μπήκαν πλέον και στην ομάδα των ταξί. Μέχρι τώρα, τι έχετε από τα μέλη σας, τι σας έχουν πει γι' αυτό? Λοιπόν, το ταξί είναι, όπως και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, από το Φεβρουάριο και ύστερα, μάλλον με κάποιες παρατάσεις που πήραμε, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τον χρόνο, τέλος Απρίλη, έχουμε όλοι εγκαταστήσει στα αυτοκίνητά μας POS και ο κόσμος μπορεί να πληρώνει με τη χρήση των καρτών, με πλαστικό χρήμα, αυτό που ξέρουμε. Είναι πλέον νόμος του κράτους, δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία ότι κάποιος δεν το έχει. Βέβαια, υπάρχει μία κατηγορία των ανήλικων τέκνων, δηλαδή αυτοκίνητα που είχαν οι πατεράδες, τα οποία αυτά τα αυτοκίνητα μεταβιβάστηκαν για διάφορους λόγους, είτε συνταξιοδοτήθηκαν είτε έφυγαν από τη ζωή οι γονείς και μεταβιβάστηκαν σε ανήλικα τέκνα. Ύστερα από παρέμβαση της Ομοσπονδίας το κράτος δεν έχει βρει λύση ακόμα και αυτά τα αυτοκίνητα, ενώ φορολογούνται κανονικά οι ανήλικοι ιδιοκτήτες, τα πιστωτικά ιδρύματα δεν τους δίνουν τα POS, δεν τους δίνουν αυτά τα μηχανήματα έτσι ώστε να δέχονται τις κάρτες των πελατών. Το έχετε φτάσει πιο ψηλά αυτό το πρόβλημα? Ναι, το γνωρίζει και το Υπουργείο και δεν έχει βρεθεί λύση ακόμα από τον Όμιλο Τραπεζών. Το πώς θα πληρώσει ο πελάτης σε ένα ταξί είναι δικαίωμα του πελάτη και όχι του αυτοκινητιστή. Κάποιος θέλει να πληρώσει με μετρητά και κάποιος θέλει να πληρώσει με POS. Και ο πελάτης και με παλιότερο νόμο έχει βγει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο ότι εάν δεν δέχεται ο αυτοκινητιστής την κάρτα, δεν πληρώνει. Είχε βγει πριν κανένα τριάρι χρόνια πάλι, αν θυμάμαι καλά, άλλη μια τέτοια, ένα ταμπελάκι που είχαμε στα αυτοκίνητα, για να μην δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει, παραδείγματος χάρη, ο πελάτης αν δεν πάρει νόμιμο παραστατικό ή απόδειξη. Άρα λοιπόν το μόνο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε είναι αυτό. Κατά τα άλλα, φαντάζομαι οι συνάδελφοί σας συμφωνούν στο να πούνε και τα πιο έστω τα ταξί. Δεν έχει να κάνει αν συμφωνούν ή όχι, είναι νόμος του κράτους. Και υποχρεούμαστε να τον εφαρμόσουμε. Και να παρέχουμε υπηρεσίες στον πολίτη αυτές που θέλει, που του δίνει ο νόμος, το δικαίωμα.